Αύριο το βράδυ λοιπόν στο θέατρο Εροφίλη στις 9.30 έρχεται η παράσταση για όνομα. Μια παράσταση η οποία γνωρίζει τρομερή επιτυχία και έχει έρθει η ώρα να καλημερίσω τον Φάνη Μουρατίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Αύριο για όνομα, τι θα δούμε? Αύριο είναι η παράσταση που εδώ και 2-2,5 χρόνια πια με πολύ μεγάλη επιτυχία έχει επικοινωνήσει με πάνω από 150.000 ανθρώπους. Μία παράσταση καλοφτιαγμένη, τίμια, μία παράσταση που θα προβληματιστεί κανείς, θα διασκεδάσει, θα γελάσει, μπορεί και να συγκινηθεί. Μία παράσταση που εγγυούν 100% ότι θα ψυχαγωγηθεί. Ενσαρκώνεται τον Βικτόρ, ο οποίος περιμένει το πρώτο του παιδί. Όλα καλά μέχρι εδώ. Καλεί κάποιους φίλους στο σπίτι, όλα τα άλλα. Τον ρωτούν και τι όνομα σκοπεύει να δώσει το παιδί του. Και εκεί ξεκινάει το μπέρδεμα. Ακριβώς. Κάπου εκεί ξεκινάει το μπέρδεμα. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια φιλική και οικογενειακή διάλυση. Είναι η αποσύνθεση, η αποδόμηση της οικογένειας. Γιατί βλέπουμε ψέματα να βγαίνουν στην επιφάνεια, τα οποία κατά κάποιο τρόπο προστάτευαν σχέσεις, φιλίες και αναγκαστικά έρχονται στο φως. Ναι, μέσα από μια μικρή ρογμή στην καθημερινότητα μπορεί να προκύψουν έτσι αλλεπάλληλα χτυπήματα. Εκεί που δεν το περιμένεις, δηλαδή στα καλά καθόλου, από μια ασήμαντη αφορμή μπορούν να βγουν στην επιφάνεια πραγματικά αλήθειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές στη ζωή αυτή κρατιόμαστε, καταπίνουμε πράγματα, καταπίνουμε. Και έρχεται μια ασήμαντη αφορμή και ξεχυλίζει το ποτήρι, και σε αυτήν την ασήμαντη αφορμή βγαίνουν στο φως όλα τα πράγματα που δεν έχουν υποθεί, τα πράγματα που έχουμε σκεφτεί, τα πράγματα που μας έχουν καταπιέσει, τα πράγματα που έχουμε υποστεί. Τα εκφράζουμε και αυτή η αλήθεια τελικά αποδεικνύεται λειτουργική, είτε έχοντας ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, είτε έχοντας ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Και στις δύο πλευρές είναι λειτουργική. Βέβαια, εδώ βλέπουμε και το ψυχολογικό προφίλ του κάθε χαρακτήρα. Δηλαδή, οι χαρακτήρες δοκιμάζονται με γνώμονα την αλήθεια, πότε πρέπει να την πούνε, αν πρέπει να την πούνε. Εσείς τελικά πιστεύετε ότι η ειλικρίνεια εκτιμάται? Αυτό το μότο που υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως διαπιστώνω την καθημερινή μας ζωή, εκτιμάται μόνο από τους ανθρώπους που σε αγαπούν πραγματικά. Αυτή θα εκτιμήσει την αλήθεια. Εάν θέλεις να αποκτήσεις εχθρούς, πες του την αλήθεια. Υπάρχει ένα άλλο ρητό. Γιατί πολύ εύκολα το διαβάζει κανείς σαν εγωισμό και όχι σαν πρόθεση να γεφυρώσει κανείς τη σχέση με το περιβάλλον. Σε μία άλλη βάση. Αν μιλούσαμε τη γλώσσα της αλήθειας, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Από την άλλη, όποιος μας την είπε, τον όνομα τον βγάλαμε πολύ γρήγορα γραφικό, πολύ γρήγορα ψευτοεπαναστάτη, ψευτοκουλτουριάρη, ψευτοδιανοούμενο, γιατί η αλήθεια πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπη με το προσωπικό συμφέρον. Έτσι. Και είναι μια κοινωνία που αυτό είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Όταν στην κοινωνία προτεραιότητα θα γίνει η ίδια η ζωή και όχι η επιτυχία, το χρήμα, τότε νομίζω ότι η αλήθεια θα πάρει την πραγματική της διάσταση μέσα στην κοινωνική συνύπαρξη. Υπάρχει και κάτι άλλο που έχει υποθεί, το οποίο λέει ότι αν θες να μείνεις μόνος σου στον κόσμο, λέγε σε όλους την αλήθεια. Ότι οι άνθρωποι δεν δέχονται, δεν είναι έτοιμοι να αποδεχτούν, δέχονται μόνο την αλήθεια που είναι προς όφελός τους. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια έχει μια αξία μόνο όταν σου ζητηθεί. Δηλαδή, αν σου ζητήσει κάποιος να του πεις πραγματικά τη γνώμη σου και γιατί πραγματικά ο ίδιος έχει ανάγκη και χρειάζεται ένα σημαντικό κλειδί για να πάει παρακάτω, μπορεί εκεί η αλήθεια να αξιολογηθεί διαφορετικά. Έχουμε μάθει όμως εύκολα να λέμε αλήθειες χωρίς να μας τις έχουν ζητήσει. Να πάω τώρα σε... Τώρα ήταν τρομερή πάσα αυτή που μου δώσατε. Να πάω σε ένα άλλο θέμα. Έρχεται ένας νέος ηθοποιός και σας ζητάει τη γνώμη σας για το ταλέντο του. Του τι λέτε? Αν είναι κακός, του το λέτε? Δεν θα του πω ποτέ τη γνώμη μου για το ταλέντο του. Θα τον ρωτήσω. Γνώμη δεν θα πω. Αν είναι διατεθειμένος να δουλέψει σκληρά, να αντέξει την αποτυχία, να αντέξει μέσα στον χρόνο, αν έχει υπομονή μεγάλη και στομάχι. Αν έχει στομάχι, αν είναι διατεθειμένος να το χαλάσει, αν είναι διατεθειμένος να απελπιστεί πάρα πολλές φορές και να παλέψει με τους εφιάλτες του,
Αν για όλα αυτά είναι αποφασισμένος, είτε έχει ταλέντο είτε δεν έχει, θα πρέπει να το κάνει. Άρα να υποθέσω ότι είστε υπέρ της σκληρής δουλειάς και το ταλέντο... Είμαι υπέρ της σκληρής δουλειάς, γιατί ναι, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει κάτι πάρα πολύ, που αγαπάει πραγματικά το αγαπάει πάρα πολύ, γιατί για μένα εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό ζωτικής όθησης και τα πράγματα. Ακόμα και αν δεν έχει το ταλέντο για αυτή τη δουλειά, θα καταφέρει να είναι χρήσιμος, αν μη τι άλλο. Μπορεί να μην γίνει σπουδαίος, αλλά θα είναι χρήσιμος. Δηλαδή, θα κάνει αυτό που πραγματικά τον ευχαριστεί και για μένα αυτή είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Και στο συγκεκριμένο επάγγελμα έχουμε δει πάρα πολλούς μεγάλους ρολίστες, όπως ονομάζονται, που δεν έγιναν ποτέ πρώτα ονόματα και από τον ελληνικό κινηματογράφο, τον παλιό, τον ασπρόμαυρο, αλλά είναι τόσο αναγνωρίσιμοι και τόσο αποδεκτοί, που αυτό που λέτε είναι η κλασική απόδειξη. Έτσι είναι, και από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε κάτι που εγώ επιμένω ότι είναι κοινωνικό, ότι όλοι ως δομή δεν είμαστε για τους ίδιους ρόλους. Έτσι εννοώ, η δουλειά με συγχωρείτε, την αγαπάει κανείς σε όλο το φάσμα. Δεν την επιμερίζει. Δηλαδή ένας που αγαπάει το θέατρο, το αγαπάει σε όλες τις εκφάνσεις του. Αγαπάει την σκηνογραφική δουλειά, την ενδυματολογική δουλειά, τα κείμενα, τον κόσμο που έρχεται στο θέατρο, τον σέβεται. Το πώς κατασκευάζεται αυτό το προϊόν που θα επικοινωνήσει με το κοινό το βράδυ, το θέατρο το ίδιο, την καθαριότητά του, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, τους τεχνικούς, το ταμείο, όλη αυτή η κοινότητα του θέατρου είναι κάτι που κάποιος που δουλεύει στο θέατρο οφείλει να το αγαπάει. Μέσα σε αυτό λοιπόν, αυτή η αγάπη του για αυτόν τον χώρο του δίνει πολύ εύκολα το δίκιο να χαρεί με το οτιδήποτε του δίνει αυτός ο χώρος. Γιατί υπάρχει μια θεωρία ότι αυτός ο χώρος πολλές φορές που ανατρέπει λίγο τα πράγματα, σε διαλέγει. Και επειδή σε διαλέγει αυτός ο χώρος, οφείλεις και εσύ να κάνεις τα πάντα για να τον προάγεις. Και να τον αποδώσεις βέβαια. Και αν αυτό δεν συνεπάγεται ότι όλοι πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές. Υπάρχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί που μείναν στη δουλειά και άλλοι που ξεκίνησαν ως πρωταγωνιστές και τους χάσαμε. Ηθοποιούς που παντού έχουν πάντοτε αυτή τη δουλειά, παντού βρίσκονται, παντού είναι χρήσιμοι, χωρίς να είναι πρωταγωνιστές. Για μένα η επιτυχία δεν είναι ο πρωταγωνιστής ή ο δευτεραγωνιστής. Είναι ο χρόνος που έχει διανύσει μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Αυτή είναι η επιτυχία. Ότι κατάφερες να δουλέψεις 30 συνεχόμενα χρόνια και να έρθει μια στιγμή που είπες εσύ ότι πια δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος, θα πάρω τη σύνταξή μου και θα είμαι ένας ωραίος θεατής και όποιος χρειάζεται τη συμβουλή μου από την εμπειρία μου που μπορώ να τη δώσω, εδώ είμαι, τα τηλέφωνα μου τα ξέρετε, πάρτε με, γιατί με ενδιαφέρει η δουλειά αυτή να πάει παρακάτω. Άρα για σας σημαντικό κομμάτι είναι και η αυτογνωσία. Να ξέρεις πότε θα σταματήσεις και γιατί σταμάτησες. Η αυτογνωσία σε όλο το φάσμα. Δηλαδή γιατί κάνεις αυτά που κάνεις, πώς θα κάνεις, τι θα μπορούσες να κάνεις, αν θα μπορούσες να κάνεις κάτι καλύτερο, εάν ήταν σωστές οι επιλογές σου, αν διαχειρίστηκες καλά τους κοινούς χρόνους. Δηλαδή γενικώς πρέπει να κάνεις ένα reboot, ξέρω εγώ, ένα restart. Ναι, ναι. Σε σχέση με τον εαυτό σου, με τη δυναμική σου, με τις προθέσεις σου. Γιατί πάντα όλα στο θέατρο ξεκινάνε από ένα γιατί. Ένας ηθοποιός οφείλει από επαγγελματισμό να αποδίδει εξίσου καλά όποιο ρόλο επιλέξει ή για όποιο ρόλο τον επιλέξουν. Πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, εσείς απολαμβάνετε περισσότερο κομικούς ή δραματικούς ρόλους. Σε συναισθηματικό επίπεδο εγώ, ή σε πλαίσιο... Θα σας πω κάτι. Ναι, εγώ ναι, πια επειδή μεγάλωσα στη δουλειά και μου κακοφαίνεται που το λέω, αλλά δυστυχώς σημαίνει, δεν έχω πια αγαπημένους ρόλους, είτε δραματικούς είτε κομικούς. Αλλά... Έχω περάσει τη φάση που έχω αγαπημένες συνεργασίες. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν έχει και το τι κάνεις, έχει με το ποιους θα κάνεις και σε ποιους απευθύνεσαι. Τι σημασία έχει πια να παίξω να μου δώσω ένα πολύ σπουδαίο ρόλο με συνεργάτες που θα περάσω πάρα πολύ άσχημα. Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί ούτως ή άλλως και εγώ δεν θα τον χαρώ αυτόν τον ρόλο και δεν θα τον επικοινωνήσω σωστά. Προτιμώ λοιπόν να πάρω ένα ρόλο που μπορεί να μην είναι ο ιδανικός για μένα, αλλά να είναι με τους ιδανικούς συνεργάτες. Με αυτούς θα γίνει σιγά σιγά αυτός ο ρόλος ιδανικός. Γιατί θα με βοηθήσουν να τον αγαπήσω ακόμα περισσότερο, να δω γωνίες που στην πρώτη ανάγνωση δεν μπόρεσα να τις δω και μαζί με αυτούς αυτό που θα φτιαχτεί θα είναι κάτι περισσότερο από το ρόλο του. Εξακολουθείτε να μαθαίνετε δίπλα σε ανθρώπους?
Παλαιότερος. Ναι. Ναι, ναι, και σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Και από νεότερους, όχι μόνο από παλαιότερους. Και από νεότερους. Η νέα γενιά ηθοποιών είναι ένα πολύ πιο εξελιγμένο μοντέλο από εμάς. Έχει μια άλλη αντίληψη. Φέρει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Εμείς κουβαλάμε μια πατίνα η οποία οφείλει κάθε φορά, ανάλογα με το πόσο ανοιχτή μπορεί να είμαστε και πόσο ευαίσθητη με την εποχή, mm-hmm. να εξυγχρονίζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης να ξεφύγεις από την παρελθοντολογία. Έχω βαρεθεί πια να ακούω συνεχώς ότι παλιότερα ήταν καλύτερα. Mm-hmm. Και πιο ρομαντικά. Αυτή η κουβέντα εμένα μου δημιουργεί το αίσθημα της ταξιοδότησης. Mm-hmm. Το θέατρο είναι ένας χώρος ζωντανός. Δεν υπάρχει μοντέρνο και παλιό θέατρο, υπάρχει ζωντανό και πεθαμένο θέατρο. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο λοιπόν, αφού δεν θέλουμε να παρελθοντολογούμε. Σας ενοχλεί το φαινόμενο που εγώ, να το πάρω πάνω μου, εγώ αν έχω, ας πούμε, για κάποιον άνθρωπο θεωρήσω ότι έχω λίγο ταλέντο, χωρίς να έχω τελειώσει καμία σχολή, αν έχω το σωστό άνθρωπο, μπορώ να μπω στα πράγματα? Αυτό είναι ένας αστικός μύθος για μένα. Είναι. Τι θέλω να πω. Εγώ ας πάρουμε την εξής υπόθεση εργασίας για να το κλείσουμε γρήγορα το θέμα. Ναι, ναι. Πείτε, ας πούμε, ότι εσείς είστε ένας ατάλαντος άνθρωπος ή ένα σχετικό ταλέντο. Ναι, σχετικό. Ναι. Αλλά, όπως λέμε εμείς στη δουλειά μας, δεν τα λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, όταν βγαίνει στη σκηνή, δεν το έχετε. Ναι. Εγώ είμαι ένας μέντορας, ας πούμε, ένας σπόνσορας, ας το δούμε έτσι, ένας χορηγός, να το πούμε πιο ευγενικά. Ναι. Και σας έχω βάλει στη δουλειά αυτή. Ωραία. Έτσι. Θα δουλέψετε ένα εξάμηνο. Νομίζετε ότι δεν βγάζει μάτια εάν κάνετε για τη δουλειά ή όχι? Βγάζει. Ξέρετε κανέναν παραγωγό που την επόμενη φορά θα έρθει να επενδύσει τα λεφτά του πάνω σας για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τώρα αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διάρκεια. Θα σας πω κάτι. Ναι. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν διάρκεια στη δουλειά, οι επιχειρηματίες οι οποίοι σκέφτονται το μαγαζί τους, ναι, ναι. Η χάρη θα την κάνουν 1-2 φορές τέλος. Αν κάποιος έχει ταλέντο, κάτω από το χώμα να κρυφτεί, θα τον βρούνε. Εξάλλου αυτή είναι και η δουλειά τους, έτσι. Ξέρετε κάτι. Είπε κάποτε μια σπουδαία φράση ο Κώστας Τσιάνος. Το Λάκη Λαζόπουλο δεν τον έβγαλα εγώ. Ο Λάκης Λαζόπουλος, ό,τι και να γινόταν, πάντα. Μεγάλη κουβέντα. Το ταλέντο, ό,τι και να γίνει, θα βρεθεί. Θα βγει μπροστά. Το πρόβλημα είναι στο ταλέντο και όχι στους άλλους. Διότι η διαχείριση του ταλέντου είναι αυτό που θα εξφερντωνεί το ταλέντο ή θα το καταστρέψει. Και εκεί σημαντικός παράγοντας έχει το πρόσωπο το ίδιο και όχι το περιβάλλον. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στην παράσταση, να αναφέρω και τους συντελεστές. Πρόκειται για ένα έργο που είναι σε μετάφραση του Θοδωρή Πετρόπουλου και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Και επί σκηνής θα δούμε τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τη Βίκη Σταυροπούλου, εσάς, τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Αντώνη Λουδάρο. Όλο αυτό το ταξίδι τώρα, γιατί να υποθέσω συνεχίζεται και πέραν της Κρήτης. Βέβαια, ναι. Ωραία. Όλο αυτό το ταξίδι το βιώνετε γλυκά? Υπάρχει μια γλυκιά κούραση, ας πούμε, το να κοιμάσαι κάθε μέρα αλλού, σε άλλο κρεβάτι? Το ταξίδι, ναι. Θέλω να σας πω, κρατάει 2,5 χρόνια. Για την περιοδία μιλάω. Ναι, αλλά το ταξίδι μιας παράστασης δεν είναι μόνο η περιοδία. Συναντηθήκαμε με πάνω από 150.000 κόσμο. Βέβαια. Παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, παίξαμε στην Αθήνα. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε περισσότερο κόσμο από την πρώτη. Σε ένα θέατρο σε καθημερινή βάση προχώρησαν κόσμος από όλη την Ελλάδα για να δει αυτή την παράσταση. Μια παράσταση που φτιάχτηκε με εξαιρετικούς συνεργάτες υψηλού επίπεδου. Ο Θοδωρής Πετρόπουλος πήρε ένα δύσκολο έργο και το διασκέδασε. Θεωρώ τη δουλειά του εξαιρετική, μαγική δουλειά για ένα τέτοιο κείμενο να το φέρεις στην Ελλάδα και να αφορά. Ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης που ανοίγει τα φτερά του σε ένα καινούριο χώρο, ένας υπερταλαντούχος, ακομπλεξάριστος, με τρομερά μεγάλη δυναμική, ένα πρόσωπο που θα μας απασχολήσει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια και από ένα άλλο μετερίζει της σκηνοθεσίας. Αυτοί οι υπέροχοι ηθοποιοί και συνεργάτες που δεν χρειάζεται να μιλήσω, τους ξέρει όλος ο κόσμος, είναι, αν θέλουμε, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι πια μπροστά χρόνια στα πράγματα και λίγος πολύ έχει το κοινό άποψη για τα πρόσωπα, δεν χρειάζεται να την μεταφέρω εγώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μια εξαιρετική σκηνογράφος, ένας εξαιρετικός, η Αθανασία Μαραγδί, που έχει κάνει ένα υπέροχο.
Και ο Γιάννης Αποστολόπουλος που έκανε το τραγούδι της παράστασης που βραβεύτηκε κιόλας. Θέλω να πω ότι έχοντας αυτούς τους συνεργάτες και ζώντας αυτή την περίπτωση του ταξίδι, όχι είναι γλυκό, είναι ότι ωραιότερο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω έναν ηθοποιό στη συνάντησή του με ένα έργο και με κάποιους συνεργάτες. Τύχει για μας ότι αυτό το έργο κλείνει με μια τέτοια περιοδία προς όλη την Ελλάδα, γιατί η επιθυμία δική μας ήταν αυτή την παράσταση να την επικοινωνήσουμε και να την παίξουμε όσο ακόμα περισσότερο αντέχει. Και έτσι πήραμε την απόφαση της περιοδίας. Συνειδητοποίηση ότι η Ελλάδα για μένα ως πια ένας άνθρωπος παρατηρητής, ταξιδευτής μιας πολύ ωραίας περιπέτειας. Είναι ότι βλέπω ότι η Ελλάδα, γιατί γυρνάω όλη την Ελλάδα, είναι μια χώρα που υποφέρει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να μην το βλέπει. Το γλυκό ταξίδι είναι γλυκό γιατί στο κομμάτι της περιπλάνησης μιας ιστορίας, μιας δουλειάς που αγαπήσαμε, αλλά είναι πικρό στη συνειδητοποίηση στο ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Ελλάδα στο σύνολό της υποφέρει. Όπως και να έχει όμως, είναι χρήσιμο και το γλυκό και το πικρό για να πας παρακάτω. Ναι, γιατί αυτό ανοίγει σε κάτι που είπαμε πιο πριν, στο κομμάτι της αυτογνωσίας. Ναι, η αυτογνωσία έχει να κάνει και το τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να το μεταφέρω και τι θέλω να πετύχω στον κόσμο, πώς εγώ από τη δικιά μου την πλευρά θα κάνω το θεατή να ξεχαστεί, να αφαιθεί, θα του κλέψω λίγο την προσοχή από όλα αυτά που θεωρεί σημαντικά, που τα περισσότερα είναι οικονομικής υφής, και θα τον βάλω σε μια περιπέτεια, σε ένα ταξίδι, θα τον πάρω μαζί μου, ώστε όταν βγει από το ταξίδι αυτό που θα έχει ξεχάσει τον εαυτό του και θα έχει βιώσει λίγο μια μικρή χαρά, να ξαναδεί τη ζωή του διαφορετικά και με μια γενναιότητα να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που μέχρι πριν από λίγο του φαινόταν αδύνατο. Έτσι αισιόδοξα λοιπόν, ας κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Αύριο το βράδυ στις 9.30 θα είμαστε όλοι στο Εροφύλι να σας απολαύσουμε. Σε αυτό το υπέροχο θέατρο, γιατί είναι ένα μαγικό θέατρο αυτό. Όπως και... Μαγικό. Εντάξει, έχει την ιδιαιτερότητα ότι βρίσκεται μέσα σε ένα κάστρο και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό το θέατρο όταν κάνουμε περιοδία, το έχω μέσα στο μυαλό μου. Είναι ένα κόσμημα. Δηλαδή το να παίζει κανείς σε αυτό το χώρο, καταρχήν στο οποίο είναι μια υπέροχη εμπειρία, είναι ένας πολύ όμορφος, τρυφερός. Οι άνθρωποι που είναι στον χώρο αυτόν, κάθε φορά που πάμε στη Φορτέτα, η φιλοξενία τους είναι συγκλονιστική. Ισχύει. Και πρέπει να το πούμε, δεν το λέμε γιατί είναι κοπλιμεντάκι, το λέμε γιατί είναι ουσία. Ακριβώς. Και αυτό δείχνει πολιτισμό και πώς στέκονται οι άνθρωποι στον πολιτισμό. Και υπόσχομαι στους ακροατές σας ότι η βραδιά θα είναι αντάξια των προσδοκιών τους. Αυτό, τίποτα άλλο. Θα είμαστε λοιπόν όλοι εκεί να σας απολαύσουμε, εσάς και τους συμπροταγωνιστές σας. Να μάθουμε και το όνομα τελικά. Βέβαια. Έτσι, γιατί... γιατί πρέπει να μάθουμε και το όνομα. Οι απόψεις διήστανται, έχουν αρχίσει συζητήσεις. Όχι έτσι θα το λένε, όχι αλλιώς θα το λένε. Ας μην κάνουμε υποθέσεις. Εδώ δεν μιλάμε για Τζόκερ. Εδώ... Έτσι, πράγμα. Έτσι, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους και αύριο το βράδυ γύρω σε 11.30 θα το ξέρουμε. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά, να το ευχαριστούμε όλοι μας. Να είστε καλά. Καλή αντάμωση στο Ρέθυμνο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.